Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Δημήτρης Γιαρής εδώ στο στούντιο για ακόμα ένα μάθημα πιάνου. Το Part 6. Λοιπόν, καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ και ποιους να... έχω πάρα πολύ να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ τους Τρέχα Γύρευε. Είναι μια μουσική μπάντα από Θεσσαλονίκη. Παιδιά, ελέγχετε κάτω το κανάλι τους, υπάρχει κάτω σε link. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενούν στο site τους. Έχουν μια σελίδα για αυτά και έχουν βάλει τα μαθήματα όλα πιάνου και αυτά για να βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ τα παιδιά, τον Στεφ, τον Ιακωβίδη, σωστά πρέπει να το είπα. Λοιπόν, μάθημα πιάνου, part 6, ελάτε εδώ πέρα παιδιά να μάθουμε κάτι ακόμα χρήσιμο. Ελάτε εδώ. Λοιπόν, όλα μας τα μαθήματα μαθαίναμε συγχορδίες με βάση ένα τυχαίο τραγούδι που διάλεξα, το οποίο ψεγάμε να θυμίζεις. Μάθαμε όλοι το F, το G, το αλφα μη, τι σημαίνουν, F, G, ε, μη και τα λοιπά, όλες οι συγχορδίες, έτσι. Πάρα πολλά άτομα έχουν ήδη παίξει πάρα πολλά τραγούδια που περιλαμβάνουν τέτοιες συγχορδίες, έχουν μάθει να βάζουν τα δαχτυλάδια πάνω στα πλήκτρα, από το πουθένα έτσι. Μάθανε μουσική. Τι είναι το YouTube, Λοιπόν. Κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα μάθουμε λίγο, παιδιά, τις συγχορδίες με μαύρα πλήκτρα. Θα πάμε όμως σιγά-σιγά. Έτσι. Θα μάθουμε μόνο μία συγχορδία, η οποία έχει ένα μαύρο πλήκτρο. Θα σας δείξω τι ακριβώς. Λοιπόν, εφόσον μάθαμε την F που είναι η Φα, G που είναι η Sol, αλφα μη είναι η λα μινόρε, έχει λυπητερό άκουσμα. Μάθαμε τη DM, που η DM είναι η ρε μινόρε. Άρα η D σκέτο θα είναι D, η ρε ματζόρε. Τα έχει χαρούμενο άκουσμα. Πώς θα το κάνουμε αυτό το ματζόρε να ακούσει τη ματζόρε στα πλήχτρα? Αυτό θα μάθουμε. Έχω διαλέξει ένα τραγούδι ελληνικό. Είναι το Ρίτα Ριτάκι. Λοιπόν, βλέπουμε τις συγχορδίες εδώ πέρα, γνωστή συγχορδία, η G. Αν παρακολουθήσατε τα μαθήματα, θα θυμάστε πώς παίζεται η G πάνω στα πλήχτρα, έτσι. Για κοιτάξτε εδώ πέρα, ας πούμε. G ματζόρε. F. Οπότε, σε όλα τα τραγούδια που έχουν το G, αντιστοιχίζουμε αυτό που μάθαμε σε οποιοδήποτε τραγούδι, έτσι. Τώρα, η μόνη διαφορετική συγχορδία που βλέπουμε σε αυτό το τραγούδι, παιδιά, είναι η D. Αλλά, D μάθαμε, DM. Η ρε μινόρε. Αυτή η D που δεν έχει M εδώ πέρα σημαίνει η ρε ματζόρε. Σημαίνει ότι η συγχορδία μας έχει χαρούμενο άκουσμα. Πάμε να δούμε πώς θα το παίξουμε αυτό στο πιάνο. Θα βάλουμε μαύρο πλήκτρο? Δεν θα βάλουμε. Και σε άλλο μάθημα θα δούμε στα μαθήματα που ανεβαίνουν για μουσική θεωρία πώς ακριβώς φτιάχνουμε μινόρε και ματζόρε συγχορδίες. Πάμε να το δούμε όμως τεχνικά τώρα. Εύκολο πράγμα. Βάλτε τα δαχτυλάκια πάνω στα πλήκτρα και παίχτε αυτό που θα κάνουμε τώρα. Τα παιδιά. Το τραγούδι ξεκινάει. Παλεύει το ποτάμι. Κάπως έτσι, αν έπιασε το τόνο, τέλος πάντων. Λοιπόν, Sol, Si, Re. Αυτή η συγχορδία είναι η G, η Sol. Λοιπόν, η Re, Ματζόρε, παιδιά, κοιτάξτε πώς παίζεται. Λοιπόν, έχουμε την κλίμακα του Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do εδώ πέρα. Do. Πάμε στο Re, εδώ. Η Re θα είναι η πρώτη συγχορδία της Re. Όπως παίζαμε τη Re, Minore. Έτσι, θυμάστε, στο προηγούμενο τραγούδι που είχαμε μάθει, το όπως αγαπη να θυμίζεις, η ρε ματζόρε, παιδιά, είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα γίνεται αυτό εδώ. Μαύρο πλήκτρο. Ρε φα να φα ρε. Αυτό. Κοιτάξτε εδώ πέρα το άκουσμα πώς αλλάζει. Αυτό, με μία κίνηση παίζουμε και μαύρο πλήκτρο. Όπως είμαστε εδώ, στη Sol, Si, Re, μπορούμε με μία κίνηση πίσω να πάμε και να παίξουμε ρε φαλά, αλλά πώς. Να τις παίξουμε ανακατεμένες τις νότες. Φαλά ρε. Βλέπετε. Το ίδιο άκουσμα είναι. Φαλά ρε. Και ερχόμαστε και είμαστε στην ίδια θέση περίπου. Sol, Si, Re. Μία κίνηση. Ή, αν είμαστε εδώ και παίζουμε Si, Re, Sol. Sol ματζόρε δηλαδή. Λα ρε φα. Εσύ να θυμάστε ότι η συγχορδία η D, η ρε ματζόρε, έχει ρε φα δίεση λα, φα δίεση λέγεται αυτό, εδώ, φα δίεση, έτσι, ρε μη φα δίεση, φα φυσικό εδώ, φα δίεση λέγεται αυτό παιδιά, φα δίεση και συμβολίζεται με ένα καγκελάκι, συνήθως από το κινητό σας μπορείτε να το δείτε, το νούμερο 9 στα κινητά, έχει και τη δίεση, αυτό το καγκελάκι λέγεται δίεση. Και έχουμε
Παλεύει το ποτάμι, μιμινόρε στη θάλασσα να βγει. Κι ο ποιητής γυρεύει. Εντάξει, μου είναι λίγο ψηλά εμένα στο τόνο εκεί πέρα, αλλά καταλαβαίνετε πως πάει, έτσι. Σολ ματζόρε, ρε ματζόρε, μιμινόρε, ντο ματζόρε, ρε σολ. Σολ ματζόρε, ρε ματζόρε, μιμινόρε. Είδατε? Ντο ρε σολ. Και μετά ξεκινάμε. Εψάχνα να βρω τον μπέλα μου και τελικά τον βρήκα. Ρε φαλάφα ρε, κοιτάξτε στο πιάνο. Ρε φαλάφα ρε, σολ ρε φαλά. Λοιπόν, δεν σας κουράσω άλλο, σας κούρασα με όλα αυτά που σας δίνω. Για κάποιους που ήδη τα ξέρουν, τους φαίνονται πάρα πολύ βαρετά αυτά. Οπότε αν ήταν το βίντεο και δεν τους άρεσε, κάνε dislike. Έτσι παιδιά, σε όσους άρεσε και τους βοήθησε αυτή η καινούργια σχολεία που μάθαμε, και περιμένατε με ανυπομονησία το βίντεο που θα ανέβει, έτσι παιδιά, μάθαμε μόνο μία σχολεία. Μην απογοητεύεστε, γιατί σύντομα έρχονται και άλλες σχολείες με μαύρα πλήθρα που είχατε ζητήσει. Μάθετε καλά αυτή τη ρε ματζόρε, τη δίεση. Είπαμε είναι το καγκελάκι δίεση, έτσι συμβολή, θα το μάθουμε και σε μάθημα μουσικής θεωρίας που ανεβαίνει στο κανάλι. Γραφτείτε στο κανάλι για να μάθετε όλα αυτά τα μουσικά υπόλοιπα που κάνουμε. Τι άλλο θέλω να πω, διαβάστε, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, σας βοήθησε, γράφτε το σχόλιο σας, τι άλλο θέλετε, κάτι άλλο που θέλετε να σας δείξω. Αυτά παιδιά, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο, για χαρά σε όλους, πολλά φιλιά.